Είναι τυλωμένοι και πολύ φαγωμένοι οι δημοκράτες αντιστασιακής στη χώρα. Ναι, αλλά έχουν και ωραίο περιτύλιγμα. Δηλαδή, κανένας δεν τους παίρνει μυρωδιά, συνεχίζουν το έργο τους και εμφανίζονται με τις ωραίες αυτά, με τα ωραία τους φορέματα και τα ωραία τους κουστούμια. Για να μπορέσουν... Για να μπορέσουν... Βεβαίως, για να... Και ο κύριος Σαμαράς είναι εκεί. Κοίτα ωραίες φωτογραφίες. Α, ωραία φορέματα. Το γαλάζιο το πίσω είναι ωραία και όμως είναι και η αναφλιώτη είναι αυτή. Η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι γιατί είναι πολύ καλό το φωτογραφικό, τη φωτογραφική παράθεση. Βγάζουμε, εδώ κυρία είναι, δεν ξέρω πια, με το μαύρο, πίσω με το γαλάζιο, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Ναι. Ο κύριος Παπαδήμος βεβαίως και ο κύριος Φραμπουράρης, αλλά είδα και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν τον έδειξαν από τη μέση και κάτω. Επειδή έχουμε όλη τη φωτογραφία να δημοσιεύσουμε αύριο, ο κύριος Σαμαράς προφανώς, μάλλον κάποιο από τα πέτα του σακακιού του, πιάστηκε στο πλυντήριο. Γιατί τι έπαθε? Την ώρα που έκανε στεγνό καθάρισμα, γιατί φαίνεται σαν κρεμπανταλάς. Αλήθεια. Του είχε φύγει το μισό σακάκι του Σαμαρά. Ή αδυνάτησε ή στράβωσε από το κακό του. Να σου πω, βλέπεις όμως την εικόνα που βλέπω κι εγώ. Κόκκινη γαρβάτα ο κύριος Πατούλης, μπλε γαρβάτα ο κύριος Καρδαλιάς. Ήρθε η εικόνα. Βεβαίως, βλέπω, παρακολουθώ. Ο κόσμος να τα βλέπει αυτά. Εγώ ακολουθώ, να περιγράψω. Αλίμονο, πάμε. Η αστική δημοκρατία είναι ενδεδειμένη με ένα πανάκριβο μπλέιζερ το οποίο δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη ικανότητα να το φορέσουν. Ναι. Βλέπω τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δηλαδή έρχεται καλύτερα. Και βεβαίως εδώ το ντουέτο της απόλυτης συμφοράς. Η κυρία Ντόρα, η οποία δεν της έχει πετύχει προγανώ συμπαθή στα μαλλιά. Γιατί καλέ, μια όμορφη είναι, μια χαρά είναι, ωραία χρώματα φόρεσε, έχει αδυνατήσει και συνοδεύεται από το γιο της. Ναι, ακριβώς. Ο οποίος έχει φεσώσει τη μισή Αθήνα, ετοιμάζεται να φεσώσει και την υπόλοιπη. Γιατί δεν ξέρω να έχει φεσώσει, πάντως εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Είναι πανέμορφη, κυρία Μπακογιάννη. Μόνο δεν είχα χαμογελάσει. Εδώ, παιδιά, εδώ για να ακούσω σχόλιο. Λοιπόν, μη μου πεις, δεν είναι εμφάνιση αυτή, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Τέλειο το φόρεμα. Σε αυτή την ηλικία επέλεξε να φορέσει κοντό και το σώμα της είναι υπέροχο και μαυρισμένο, όπως λέει και ο Χαλκιώτης. Καλό θα ήταν να γκροπάρουμε λίγο στο πρόσωπό της, γιατί αν το δείτε, νομίζω ότι η μούμια του Ταχαμών δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την κυρία Αγγελοπούλου. Άμα φέρετε λίγο πιο κοντά τη φωτογραφία, πιθανόν να προσπαθήσετε να κοιμηθείτε πάρα πολλά βράδια, κυρία Παραδείση. Εγώ τη βλέπω την κοντινή φωτογραφία. Είναι υπέροχη η φωτογραφία. Ξέρετε. Εξαιρετική. Και είναι και ωραίο το χρώμα που επέλεξε και ωραίο το. Δεν ξέρω τι από αυτά. Σαν τη Μακαρίτσα την Αλίβη Γιουγκλάκη στον τάφο της. Αχ, τι ακούω. Τι έχει το πρόσωπό της. Είναι υπέροχο. Και μάλιστα. Εδώ. Τώρα, κυρία Γεροβασίλη, το ερώτημα είναι ζωντανή. Τι ακούω. Αυτό είναι το ερώτημα για την κυρία Αγγελοπούλου. Είναι ζωντανή. Αναπνέει. Η κυρία Γεροβασίλη. Εδώ εντάξει, δεν χρειάζονται σχόλια. Ναι. Ωραία. Δεν έχει μαυρίσει όμως πάρα πολύ η κυρία Γεροβασίλη. Δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και να δείξουμε αύριο από το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί είναι το απόγευμα του ολέθρου για τη δημοκρατία με τις παρουσίες που μαζεύτηκαν εκεί. Ναι. Και βέβαια τα όσα φορούν και τα όσα κρίνουμε εμείς εδώ σαν εξυπνάκηδες δεν είναι ούτε κακεντρική σχόλια, ούτε κακοπροαίρετες διαθέσεις. Έχει ένα ελάττωμα το θέμα με τις φωτογραφίες που δείχνετε. Δεν τους δείχνετε από τη μέση και κάτω. Τι βρίσκεται? Εγώ κάποτε, κυρία Παραδείση, επειδή την έζησα τη Μακαρίτσα. Εξήγησέ μου τη μέση και κάτω. Την έζησα τη Μακαρίτσα, την Αλίγη Γιουγκλάκη. Ναι. Σε ένα από τα πολλά γυρίσματα που είχαμε κάνει στο παρελθόν, πριν το 1996. Ναι. Η Μακαρίτσα, η Αλίκη, που τις έχουν καταμαρτυρήσει πάρα πολλά, μου είχε πει μια σοφή κουβέντα. Έλα εδώ να σου πω, αγοράκι μου, λέει μια φορά. Ναι, κυρία Αλίκη, λέω εγώ ψαρωμένος και μισθοσυντήρητος τότε, σε ένα θηρίο του ελληνικού κινηματογράφου. Θα σου πω κάτι για το θυμάσαι. Ο άντρας κρίνεται από το παπούτσι που φοράει και από η γυναίκα, από το πόσο καθαρά είναι τα νύχια της και τα πόδια της. Αυτό το είπε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Μακαρίτσα, ναι. Καλή της ώρα που κι αν είναι.
αυτά για τα παπούτσια και για τα νύχια, το ήξερες, ναι. Εμένα μου είχε πει ότι ο άντρας κρίνεται, δεν έχει σημασία, μου λέει, αν είσαι αλέτσος. Το θέμα είναι τα παπούτσια που φοράς. Μάλιστα. Και πολλές γυναίκες, τους άντρες, το έχω παρατηρήσει, τους κοιτάζουν τα παπούτσια. Κάποιες άλλες γυναίκες όμως τους κοιτάζουν στο πορτοφόλι. Κάπου αλλού χωρίς τα παπούτσια ή τα πα. Εν πάση περιπτώσει. Είχε δίκιο η Μακαρίτσα. Ναι, άμα τους δείξετε από τη μέση και κάτω θα καταλάβετε γιατί Ολέθρο μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για το προεδρικό μέγαρο του Ολέθρου και της καταστροφής. Παραβολικά καθαρά είναι αυτά που τουλάχιστον που λέμε εμείς εδώ και κρίνουμε σαν εφημερίδα. Ούτε θέλουμε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι παλιάνθρωποι, ούτε ότι είναι κλέφτες, ούτε ότι είναι. Απλώς τόσα λεφτά παίρνουν, κυρία Παραδείση. Δεν μπορώ να προσέξω λίγο την εμφάνισή τους και τον ντυσιμό τους. Αυτό το πράγμα που παρουσιάστηκε σήμερα στο προεδρικό μέγαρο είναι η αποθέωση του Καραγκιτσαριού. Άλλοι με κόκκινες γραβάτες, άλλοι με κόκκινα παπούτσια. Ναι. Η κυρία, άμα δείτε την κυρία πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η οποία πρέπει να έχει γούστο, πρέπει να έχει φινέτσα. Παίρνει αρκετά χρήματα για να ντύνεται. Αναλόγως το γούστο και. Φοράει μία κουρελού. Φοράει μία κουρελού και φοράει πασχαλινά παπούτσια. Λες και την εκείνη να πάει στα βαφτίσια του παιδιού του ξαδέρφου της. Μα τώρα είναι δυνατόν να φοράει πασχαλινά παπούτσια βαφτισιμιά. Βαφτισιμιά. Ποιος της τα έκανε δώρο, νουνός της. Μα είναι δυνατόν. Πρόεδρος της Δημοκρατίας να φοράει αυτή την κουρελού με κάτι παπούτσια απέσια. Γιατί είναι βαφτιστικά. Δεν και τα πήρα από πασχαλινό παζάρι. Συγγνώμη, γιατί. Μα οι άνθρωποι αυτοί έχουν λεφτά. Ας ντυθούν λίγο, ας λουποθούν λίγο. Τα ίδια λέγαμε για την κυρία Μπαζιάννα. Ναι. Που έγινε με τα ταγάρια. Και ναι. Μετά με τις τρίγες στα πόδια. Μετά. Και στις αμασκάλες. Και βρώμα για ένα πρωί της και οι αμασκάλες της υδροτήλα. Τα ίδια της λέγαμε και συμμαζεύτηκε. Ας συμμαζευτεί και αυτή λίγο, ας λουποθεί λίγο. Θεσμός είναι, θεσμικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να παρουσιάζει έτσι σαν την κουρελιάρα, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Το γούστο διαφέρει, επέλεξε. Μα δεν διαφέρει, άντρες είμαστε. Κομψότατη είναι η κυρία, τι παπούτσια μου λες. Δεν τη βλέπετε εδώ που κρέμονται οι κουρελούδες. Μα το παπούτσι το είδατε. Ρομαρός παπούτσι πασχαλινό, πασχαλιάτικο. Από πού το πήρε. Παπούτσι. Από πού το πήρα του Λαμπρόπουλου. Μα είναι δυνατόν. Ας πάει σε ένα παπουτσάδικο, ας την πάει ένας χριστιανός σε ένα παπουτσάδικο να φορέσει ένα παπούτσι της προκοπής. Κύριε Χίο, να βάλετε υπόψη σας, είναι και άλλο το στυλ της κυρίας Πρόεδρε. Ποιο είναι το στυλ της, το κνήτικο. Ήταν λίγο πιο ροκ. Κνήτικο. Ήταν λίγο πιο ροκ. Τώρα ίσως. Ελάτε κύριε. Ελάτε τώρα αγαπητέ. Μπορεί να μην κοίταξε να. Εσείς τουλάχιστον ξέρω ότι έχετε καλό γούστο στις γυναίκες. Εγώ νομίζω, μπορεί να μην αρέσει εσένα, αλλά νομίζω ότι αύριο όλα τα δημοσιεύματα και τα site θα λένε. Ναι, θα είναι εστιασμένα στα παπούτσια που φοράει η κυρία Σακελλαρόπουλου. Καλύτερη εικόνα και εμφάνιση. Διθυραμβική εικόνα για την αποκατάσταση δημοκρατίας. Διθυραμβική εικόνα για την αποκατάσταση δημοκρατίας. Παίρνουν τόσα λεφτά να πούμε και δεν μπορούν να παραφορέσουν ένα παπούτσι προκοπής. Ένα φόρεμα της προκοπής. Ένα σακάκι που να χωράει επάνω τους. Η μισή από αυτούς φοράνε τα σακάκια και τα κουστούμια του Μακαρίτη και ο Σαμαράς είναι σαν να τον έχουν κρεμάσει με αγκράφες και με μπετονιά. Με μπετονιά από τους ώμους. Από τους ώμους είναι κρεμασμένος. Να αλλάξουν τους smart makers. Για τον αρχηγό της αστυνομίας που τον έδειξε μια φωτογραφία, λες και του έχουν κρεμάσει κλωστές σαν τον Πινόκιο. Δείξτε τον, παρακαλώ. Δείξτε τον για να καταλάβει ο κόσμος γιατί αξιωματούχους Έλληνες μιλάμε. Καλά, που πας, ρε κακομύρι. Μπορεί να μην το φοράει. Κρεμασμένε Πινόκιε. Να σου πω κάτι, μπορεί να μην το φοράει συνέχεια. Και έτυχε τον που φοράει, δεν το φοράει. Τον φοράει. Σήμερα το φορούσε. Μα είναι δυνατόν να εμφανίζεσαι και έτσι. Λέγαμε κατ' ορίο το Λέτσο που τον είχαμε πρωθυπουργό που φόραγε, που είχε κάτι πόδια σαν μπουκάλια και δεν είχε πάντα κρύψει. Ποιο? Τον Τσίπρα. Τώρα ήρθαν οι χειρότεροι. Έχει μα είναι δυνατόν. Αστυνομία πόλεων μόδας. Φάσεων πολλής. Να τους κλείσει όλους μέσα. Τουριστική αστυνομία. Αυτή είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε έχω να βάζεις βαθμολογία. Πρέπει να σοβαρός, σεμνός, κομψός, καθαρός πάνω απ' όλα και να έχεις κάνει μπάνιο. Η μισή από αυτούς είναι άπλητη. Βρωμοκοπάνω. Πού ξέρεις ότι δεν έχουν κάνει μπάνιο οι άνθρωποι δεν τώρα. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα και θα πω ονόματα. Θα φρίξει το Πανελλήνιο, ας πούμε. Άμα πω για την κυρία Γεροβασίλη, πήρε κανένα του, κυρία μου. Γιατί έχεις να πάει να κάνει χρόνια, το κόκκινο φόρεμα, όμορφη, ωραία. Αφήστε, το κόκκινο φόρεμα έχει ποτίσει από την υδροτήλα. Έχει γίνει γκρίζο από εκεί. Κοίτα ο άλλος. Λες και τον έχει κρεμάσει από τα μανταλάκια. Από τα μανταλάκια του στο σκηνί του Βέγκου. Έπαιζε το θηρορό στην πολυκατοικία. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά πράγματα. Πώς είσαι έτσι, ρε κακομοίρη. Πώς είσαι έτσι, ρε κακομοίρη. Κοίτα τους να δεις. Λες και έχει πάθει αγκύλωση. Μήπως έβαλε. Λες και πιάστηκε στο κόψιμο. Μήπως αδυνάτησε απότομα. Σας παρακαλώ τώρα, αφήστε τους τώρα. Αυτοί είναι επιερώτη τώρα. Καραγκιόζοι, δεν τους βλέπετε πως είναι.
Ο άλλος λέει ότι τον έχουν κρεμάσει από καλασκηνή. Μια χαρά είναι, εντάξει. Καλά. Είναι έτοιμος να βγάλει τη στολή να την πετάξει στη λεκάνη. Ελάτε τώρα. Μπορεί να τον ενημέρωσε την τελευταία στιγμή ότι πρέπει να φοράει. Τι να τον ενημερώσει, ξυπνημένος δεν το βλέπετε, ό,τι βρήκε έβαλε πάνω. Ελάτε τώρα, εντάξει, κάνουμε πλάκα για τον κόσμο, να γελάσει και λίγο ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή ο Τσολιάς πίσω του, τι να πούμε για τον Τσολιά πίσω του. Άψογος ο άνθρωπος. Άψογος, κοιτάξτε το να δείτε πώς είναι. Κάνε λίγο ρε κακομύρι, κάνε λίγο κράτη ρε κακομύρι, ράψω λίγο, σταμάτα να τρως παλαμπριζόλες 3 ώρα το πρωί. Άιντε να πούμε, λες και τον κατεβάσαν από κανένα τσοπαναριό. Δηλαδή σημασία έχει η ώρα που τρως την πριζόλα. Η σημασία έχει η εμφάνισή σου, δεν μπορεί να εμφανίζεσαι στο προεδρικό μέγαρο. Σαν το λούστρο, μπορεί σαν το να έχει προσόντα ο άνθρωπος, προσόντα, δεν έχει σημασία εμφάνιση. Κάτω το παντελόνι. Μην είσαι ρατσιστής. Ρατσιστής εγώ. Μπορεί να έχει μεγάλο βιογραφικό. Σε ότι είμαι και ρατσιστής επειδή κάνω σχολιασμό ειδήσεων. Ναι, και την εμφάνιση όμως. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα τι είναι αυτή που δεν θα τους κατηγορήσω για την εμφάνιση τους. Μπορεί να έχει βιογραφικό ο άνθρωπος. Τι βιογραφικό. Με πολλά στοιχεία και προσόντα. Να απλώνει τη στολή στα μανταλάκια. Μπορεί το καθαριστήριο να φταίει. Ήταν κλειστό το καθαριστήριο. Ελάτε τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι, και μιλάμε τώρα οι άνθρωποι, δηλαδή λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα είσαι χαρούμενη σήμερα, ναι, για την Δημοκρατία. Σιγά μην, τι θα έβγαινα να τους πω και συγχαρητήρια.